Δημήτρη, άκουσες φαντάζομαι τι έγινε εδώ. Εδώ με οι συμπατριώτισες, οι πατρινές εδώ, να το κάνω λίγο κινηματογραφικά. Λίπη όταν θα έρθει η σειρά της Γεωργίας, θα γίνει κόλαση στα ψηλαλόνια. Μπα, δεν νομίζω να ασχοληθώ. Χαμός στην, Αγίου Γεωργίου, στην πλατεία Γεωργίου. Σε καμία περίπτωση. Γιατί όχι. Εγώ έχω καθρέφτη σπίτι μου, γιατί με ρώτησαν αν έχω καθρέφτη. Πανικό έχω... στο Ρίο. Ναι. Δηλαδή ταινίες θα γίνει. Θα γίνει εδώ πέρα σπλάτερ. Την βλέπω την αλήθεια με την Πάτρα. Χαμός θα γίνει. Ξέρω. Ενώ θα έπρεπε να είμαστε ενωμένες, είμαστε χωρισμένες. Μα εγώ δύο τις έβαλα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο πάλι γίνεται αυτό με μένα. Λοιπόν, να σου πω ότι για εμένα, αν και δεν έχουμε δει αρκετά κορίτσια μέχρι τώρα, είναι το... Το πιο αποτυχημένο ντύσιμο μέχρι τώρα. Δεν το εννοείται είναι... αυτό. Το εννοώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω αυτό. Πραγματικά δεν το πιστεύω. Okay. Κοίταμε, κοίταμε. Δεν το πιστεύω. Αλήθεια. Μα αλήθεια σου λέω. Ναι, μα δεν θέλω σήμερα εννοείται. Διαφωνώ. Με... Για σήμερα. Μα για σήμερα λέω κι εγώ. Ειδικά για σήμερα διαφωνώ. Απλά δεν το πιστεύω γιατί θεωρώ ότι ντύθηκε πάρα πολύ ωραία. Ναι. Αλλά για εμένα δεν συνδυάζεται αυτά που έκανε. Δεν είναι κομψά, δεν είναι ωραία και έχει κάνει και λάθο και στο ύφο και στην υφή και στο χαρακτήρα. Έπρεπε να βάλεις άλλο παπούτσι, να αφήσεις το τζιν να είναι κάτω φαρδί, να βάλεις άλλο τζάκετ. Δηλαδή, αν έφανε, κράταγες αυτό το τζάκετ, κράτα το τζιν, βάλε ένα μποτάκι κάτω, όχι με τρούξ. Και όχι ασήμι από μέσα. Δεν είναι επιτυχημένη η εμφάνιση καθόλου. Είναι ασύνδετα όλα. Και μπορεί να μην έχει ένα χαρακτήρα αυτό το κόνσεπτ που έδωσε ότι είμαι διευθύντρια δισκογραφική και πάω. Mm-hmm. Μπορεί να πάει όπως θέλει, είναι διευθύντρια. Αλλά σε συνδυασμό τα ρούχα δεν ταιριάζουν καθόλου μεταξύ τους. Για να σοβαρευτούμε, δώρα μου. Το καταλαβαίνω ότι πιστεύεις ότι έκανες πολύ ωραία προσπάθεια. Για μένα είναι η πιο αποτυχημένη μέχρι τώρα. Αλλά αύριο είναι άλλη μια μέρα. Δεν ξέρω την απόλυτη. Μάλιστα. Δεν έχει ξεκινήσει πολύ καλά αυτή η εβδομάδα, ε. Μήπως με τη Σοφία τώρα γίνουν λίγο καλύτερα τα πράγματα. I think έχεις ωραία κομμάτια. Ορίστε. Mm-hmm. I think ότι πρέπει να τα σάσουμε πάλι. Ένα λεπτό. Έλα για να τα φτιάξει, Σοφία, έλα να φτιάξει. Έλα, πήγαινε, πήγαινε. Θέλει, σε φαρέχηκα με τον τα κρόσια που βάλα ναι. Σήμερα. Θα φέρω και δικά μου ρούχα να βάζω. Βιάζω έναν πράγμα να τα κάνω πιο whatever. Έλα, let's see. Τι μπορούμε να κάνουμε. Ένα λεπτό να δω τούτα. Αυτές τις πόινες είναι πάρα πολύ ωραίες. Mm-hmm. Ένα λεπτό. Sorry, παιδιά. I just think, έλα, ένα trick να σου δείξω. Mm-hmm. Αν θέλεις να φαίνονται mm-hmm. και για τα άλλα κορίτσια, αν θέλετε να φαίνονται πιο balloon, you fold it λίγο και ύστερα τα γυρνάς πάνω. Ρεβέρ. Και ύστερα τα βάλεις μέσα. Mm-hmm. Για να μένουν. Ού, εποστάθηκα. Κάτσε. Έλα, παιδιά, αυτό... Ένα λεπτό. Let's see, τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. I think με αυτό... Mm-hmm. Μπορείς να το γυρίσεις λίγο. Από την άλλη. Για να μην φαίνεται. Α, δεν μας άρεσε η καρδιά. Πάρε και την τσάντα, βρε, Σοφία, φεύγοντας. Και αυτό, έλα. Αυτό θα φύγει σε λίγο, το όχι, νιώθω. Δεν πειράζει. I think, αν θέλεις να φαίνεται... Όχι τόσο like, βραδινό. Mm-hmm. I mean, εγώ δεν κάνω αυτό, αλλά mm-hmm. Κοιτάζω άλλες που το κάνουν. Βάλε το έτσι. And then, I think έπρεπε να τα βάλεις αυτά like, εδώ. Mm-hmm. Ή κάτι. I don't know. Ένα λεπτό. Can I get some feedback? Είναι καλύτερα έτσι, γιατί yeah. Καταρχάς έχουμε σιλουέτα. Really? Έχουμε σιλουέτα. Πριν Where? Δεν είχαμε σιλουέτα. Where? Is it? Yes. I think it's cute. It is. Okay. Τα κομμάτια ήταν εδώ. But, αν έχεις μια ζακέτα ωραία, που έχει όγκους εδώ mm-hmm. και που μπορείς να στενέψεις ναι. τη μέση, πρέπει να το χρησιμοποιήσεις. Κατάλαβα. Πάρα πολύ ωραίες πόινες. Μου αρέσουν το χρώμα. Του παντελονιού mm-hmm. και με τη ζακέτα. Αυτό είναι ωραίο. Δεν μου αρέσει η τσέντα. Έπρεπε και αυτή να είναι like δερμάτινο, mm-hmm. θεωρώ. Because είναι πολύ η παϊέτα. Και εγώ τρελαίνω για την παϊέτα. Αλλά mm-hmm.
όντως αυτό το look είναι λίγο over the top. Yeah, δεν καταλαβαίνω τι ήταν το έντονο like, λάθος με αυτό. Να σου δώσω αυτό σήμερα. Και τώρα πάμε στον κύριο Κουδουνάρη. Συμφωνώ με τη Σοφία, έχεις ωραία κομμάτια. Διαφωνώ με τον Δημήτρη ότι είναι το χειρότερο look. Αλλά σίγουρα είναι από τα πιο αδιάφορα look που έχουν περάσει σε αυτό το παιχνίδι. Όχι και αδιάφορο. Άκου, πρέπει να αποφασίσεις τι είναι αυτό το look. Αυτό είναι ένα επαγγελματικό look πρωινό. Είναι ένα look για μια διευθύντρια δισκογραφικής. Ή είναι ένα look για μια κοπέλα που ξέμεινε από το βράδυ και πήγε στη δουλειά την επόμενη μέρα το πρωί. Και by the way, θα κάνει και με ένα νέο καλλιτέχνη ένα ραντεβού. Πρέπει να αποφασίσεις εσύ ποια θέλεις να είναι η πορεία σου στο παιχνίδι. Κύριε Εγώ Στέλη, μπορώ να σου κάτι. Πω μόνο ότι αυτό το look δεν αρμόζει σε μια διευθύντρια μια δισκογραφικής εταιρείας ή οποιασδήποτε εταιρείας που πάει να κάνει ένα επαγγελματικό ραντεβού το πρωί. Δεν μπορώ να ακούω ότι ένα διευθυντικό στέλεχος ξέμεινε με τα ρούχα του το βράδυ και πάει να κάνει μια σοβαρή συνάντηση. Α, είναι να γράψουμε ένα σύριαλ. Θες να γράψουμε ένα σύριαλ. Αμέ. Ωραία. Κύριε Όταν Στέλη, το γράψεις, πες να θα σου βοηθήσω. Ναι, πες μου. Μπορεί να μην είμαι στυλίστρια, ναι. ούτε σχεδιάστρια, ούτε ναι. τίποτα από αυτά τέλος πάντων. Ναι. Αλλά θεωρώ ότι έχω καλή αισθητική. Ναι. Το να μου βάζετε συνέχεια ένα και δύο στα look που έχω φέρει και είναι όντως πολύ καλά κομμάτια, εγώ νομίζω ότι αδικούμε. Αυτό. Ωραία. Και βάλτε μου ένα. Κάτι άλλο θέλεις να κάνω. Είχα πει δεν θα κλάψω. Και δεν ξέρω τι με πει. Κάτι άλλο θέλεις να κάνω. Όχι. Ωραία. Πιστεύεις ότι είναι σωστό να μου πεις τι βαθμό θα σου βάλω. Όχι, απλά θεωρώ ότι θα μου βάλετε ένα. Το καταλαβαίνεις. Θεωρώ, όχι, δεν σας προσβάλλω. Απλά θεωρώ ότι θα μου βάλετε ένα. Ωραία. Λυπάμαι που σε κάνω να κλαις. Όχι, εγώ γελάω που κλαίω απλά για έναν βαθμό. Εντάξει, τώρα ακούστε λίγο. Δεν είναι ωραία συμπεριφορά αυτή εδώ. Όχι, γελάω που κλαίω. Περιμένετε. Που κλαίω για έναν βαθμό. Είναι ένας βαθμός, δεν είναι κάτι το φοβερό. Απλά, μπορεί στα δικά σου μάτια, αγάπη μου, να φαίνονται για 4 και για 5, πραγματικά. Εγώ σε πιστεύω. Αλλά στα δικά μας μάτια ή στα δικά μου, να μιλήσω προσωπικά, να είναι για ένα, για δύο ή για κάτι άλλο βαθμό. Αυτό δεν αναιρεί τη δική σου οπτική γωνία, αλλά δεν αναιρεί και τη δική μου. Όχι, βέβαια. Μπορώ να πω κάτι. Απλά η δική μου είναι λίγο πιο εκπαιδευμένη. Εννοείται ότι σας σέβομαι και θεωρώ ότι έχετε. Αλλά με αυτά που λες δεν σέβεσαι. Όχι, σέβομαι. Όταν λες αδικείται κάποιος, δεν σέβεσαι. Δεν σέβεσαι το βαθμό του και του λες με αδίκησες. Ουσιαστικά δηλαδή ότι έπρεπε να πάρεις μεγαλύτερο βαθμό και εσύ μου έβαλες ένα. Άρα πού είναι ο σεβασμός εδώ? Δεν υπάρχει σεβασμός. Έχει πάρει πάρα πολύ χαμηλές βαθμολογίες για μια ολόκληρη εβδομάδα. Χαμηλές εμφανίσεις. Και από εσάς και από τα κορίτσια. Ναι, αλλά δεν είμαστε τυφλοί. Αυτό που βλέπουμε βαθμολογούμε. Και σήμερα είναι η πρώτη μέρα στην πρώτη εβδομάδα χωρίς εσύ. Κατερίνα, αυτό που βλέπουμε βαθμολογούμε. Ας έρθει για πέντε να πάρει πέντε. Τι αλλά να κάνουμε. Θέλω τώρα να πω ότι καμιά φορά όταν έχει κάποιο ένταση, μπορεί να του βγει κάπως διαφορετικά. Δεν εννοεί αυτά που λέει. Ούτε θέλει να είναι ασεβής απέναντί σας. Εγώ αυτό πιστεύω. Okay. Να πάμε λίγο στο Στέλιο τώρα να βάλει τη βαθμολογία του. Αισθητική έχεις. Και αυτό φαίνεται διότι τα κομμάτια που φαίνεις είναι πάρα πολύ ωραία, σωστά και σύγχρονα. Από ένα κορίτσι που ξέρει να συνδυάσει ένα τζιν παντελόνι με ένα sweat jacket, που είναι ένα καλοντημένο κορίτσι της διπλανής πόρτας, μέχρι ένα κορίτσι που να κερδίσει με το στυλ του αυτό το διαγωνισμό, υπάρχει μια μεγάλη απόσταση. Mm-hmm. Εντάξει. Εμείς δεν βαθμολογούμε αν ένα τζιν με ένα τζάκετ ταιριάζουν. Αυτό ξέρεις να το κάνεις, το ξέρουμε. Πάμε από εκεί και πέρα. Η τσάντα παίζει σημασία, η ώρα παίζει σημασία, το μέρος παίζει σημασία, η αλυσίδα έχει κάποιο ρόλο, η καρδιά μετράει, το αν φοράς γάντι, αν δεν φοράς γάντι, μετράει. Όλα μετράνε. Και ξέρεις κάτι, δεν έχει νητηθεί για 4. Δεν είναι κακόγουστο, αλλά δεν είναι και κάτι. Αυτό το look είναι για ένα. Πάρε αυτό το ένα, σκέψου το για να προχωρήσεις. Γιατί αν πιστεύεις ότι τώρα είσαι στο 4 έτσι, δεν έχουμε να προχωρήσουμε. Δεν θα πω κάτι άλλο. Τώρα μου. Τι να πω, τα είπα. Έκλαψα. Τώρα να πω εγώ. Άκου, η τελική βαθμολογία για σήμερα, επαναλαμβάνω το για σήμερα, είναι 5,5. Αύριο... Άλλη. Θέλουμε όλοι να είναι αλλιώς. Μπορείς να επιστρέψεις στη θέση σου.